ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν καλό, συγγνώμη Βαγγέλη, να δούμε ένα αυτό το πλάνο μας. Είναι τώρα ο τηλεσκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Μάνταλος, που θυμίζει μια γωνιά, θα μου επιτρέψει να πω, από το Buenos Aires, από εκείνο τον εκπληκτικό τελικό του 78 και την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι Αργεντίνοι. Το βλέπουμε και στο ΆΚΑ, ανάβουν πολλά καπνογόνα, πέφτουν πολλά χαρτάκια. Εκπληκτική επέμβαση του Νικοπολίδη. Με τον Βαζέκα που ήρθε αρκετά πίσω. Τόπια τρίπλα στον Ινιάδη. Δεν υπολόγισε καλά ο Μασιόπουλος. Η μπάλα πέρασε εκεί που έπληξε ο Γεωργάτος. Ζιωβάνι. Ζιωβάνι σε δύο τρίπλες και καταπληκτική κάθε την παλιά. Ο Τζόρτζεβιτς περνάει. Ο Τζόρτζεβιτς απέναντι στο γκολ. Ναι. Καταπληκτικό γκολ που ανήκει κατά το ίμιση στο μεγάλο Βραζιλιάνο. Στον Ζιωβάνι που έκανε καταπληκτική ενέργεια, επιτρέψτε μου να πω. Υπέροχη ενέργεια. Άδειασε δύο αντιπάλους με επιτόπιες τρίπλες σε ένα γκολ που θυμίζει πολύ από Βραζιλία. Πέταξε την κάθε την παλιά τη στιγμή που έπρεπε εκεί που ανέπτυξε την ταχύτητα του Τζόρτζεβιτς, που βέβαια θα δει την κίτρινη κάρτα και τη βλέπει από τον Βοροβίλο, γιατί έβγαλε την φανέλα του να πανηγυρίσει. Ο Τζόρτζεβιτς λοιπόν τρίπλαρε πάνω στην κίνηση των εξερχόμενων Νικοπολίδη, που εδώ δεν μπόρεσε για ακόμη μια φορά να πει όχι στους ερυθρόλευκους και έστειλε την μπάλα από πλάγια αριστερά στα δίχτυα του goalkeeper του Παναθηναϊκού για να κάνει το 1-0. Εδώ περιμένει το Σιωβάνι ο Αμανατίδης για να το συγχαρεί, για να φύγουν παρέα για τα αποδυτήρια. Και ο Ελευθερόπουλος με τον Γιωργάτο, με τον Ζέτεμπεργκ, σαν μικρά παιδιά βλέπετε, κλειστή στο πανηγύρι εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον κόσμο τους. Προτιμούσε να ήταν και ο παδός Παναθηναϊκού απόψε? Όχι, γιατί θα γινόντουσαν σίγουρα επεισόδια. Θα αργήσει η μέρα που θα μπορούν οι οπαδοί και των δύο ομάδων να παρακολουθούν μαζί ένα ντέρμπι? Πιστεύω δεν θα αργήσει, αλλά χρειάζεται βοήθεια από όλους και από εσάς. Μπαλάκια θα φάνε και θα φύγουν. Σαν κυρίες. Χαλαρά. Απόψε θα είναι μόνο παδί του Ολυμπιακού. Θα ήθελες να είναι και του Παναθηναϊκού? Πλάκα θα έχει. Καλά θα ήταν, αλλά δεν είναι. Τι χρειάζεται για να παρακολουθείτε μαζί ο παδί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ένα ντέρμπι? Να βάλουν λίγο μυαλό αυτοί. Εμείς είμαστε καλά πάντως. Αυτοί να βάλουν λίγο μυαλό, να έρχονται και αυτοί. Άνετα, Ολυμπιακός. Με 3-0 σκορ. Θα αργήσει η μέρα που ο παδί του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού θα παρακολουθούν μαζί ένα ντέρμπι? Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Γιατί το λες? Γιατί δεν μπορούν αυτοί να σμίξουν. Η Βάζελη είναι 0. Πώς το βλέπετε απόψε? Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Απόψε 2-0. Στις κερκίδες θα είναι μόνο παρά του Ολυμπιακού. Θα θέλατε να ήταν και του Παναθηναϊκού? Όχι, καλύτερα έτσι. Καλύτερα. Θα μπορέσουν να συμβιώσουν μαζί στο μέλλον? Λίγο δύσκολο το βλέπω. Τι χρειάζεται? Παιδεία. Δεν έχουμε. Ντέρμπι νούμερο 128 Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο κατάμεστο γήπεδο Καρεσκάκη, όπου οι φίλοι των Εθολεύκων δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ήταν η πρώτη φορά μετά τις 8 Δεκεμβρίου του 1996 που οι αιώνιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στο Φάλιρο. 300 λεπτό στο Καρεσκάκη, ο Ριβάλντο τελεία απευθείας γκολ. Εκπληκτική εκτέλεση του φάουλα των Βραζιλιάνων Στάτων Ερυθρολεύκων, που βγάζει τη φανέλα και πανηγυρίζει με έναν τρόπο που θυμίζει τα γκολ που πετύχαινε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στο πόδι 33.000 φίλοι των Ερυθρολεύκων πανηγυρίζουν αυτό το εξαιρετικό γκολ του Ριβάλντο με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Βραζιλιάνος άσος πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος των Πρασίνων και την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Κώστα Χαρτιά. Να κάνει και ο διεθνής goalkeeper του Παναθηναϊκού. Ήταν άριστη η εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Ριβάλντο. 1-0 με τη συμπλήρωση 30 λεπτών στο ντέρμπι των Ιωνίων. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Αυτό το χτύπημα φάουλ του Ριβάλντο. Και κοιτάξτε την αντίδρασή του, καθώς πηγαίνει προς τη φυσούνα, κλωτσάει την μπάλα. Αγκαλιασμένοι φεύγουν ο Κυριάκος και Ανατολάκης. Αυτήν την εικόνα να κρατήσουμε. Βαλμπουενά. Χριστοδουλόπουλος. Ο Μπουχαλάκης. Ο Βαλμπουενά. Ο Ελαραμπή γκολ! Μία επαφή κάνει ο Ελαραμπή στο 74 και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει από το μάτς για να μπει ο Γκερέρο, ο Ελαραμπή δικαιώνει τον προπονητή του και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Φτάνει τα 10 γκολ.
δέκατο τέρμα για τον Ελαραμπή. Έφυγε ο Ραφίνια, γι' αυτόν είναι η πάσα από τον Εμβιλά στην πλάτη του Χατζηγιοβάνη. Κατέβασε ο Βραζιλιάνος, γυρίζει χαμηλά η προβολή. Αποκρούει ο Διούδης στο σουτ στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό ο Κώστας Φορτούνης σκοράρει. Είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός φέτος στο πρώτο ημίχρονο. Το βλέπετε, φεύγει στην πλάτη της άμυνας, στην πλάτη του Χατζηγιοβάνη. Το γύρισμα, όχι σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο ο Φορτούνης εκτελεί για να κάνει το 1-0 και να πετύχει το δεύτερο γκολ της καριέρας του απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 12 μάτς.